Γεια σε όλου εδώ στο PTTL, στο κανάλι που μιλάμε για φωτογραφία και για φωτογραφικό εξοπλισμό, και αυτό είναι ένα βίντεο που δεν θα ήθελα ποτέ να χρειαστεί να κάνω. Ένα από τα βασικά εργαλεία που χρησιμοποιούμε σαν φωτογράφοι και το οποίο είναι πολύ σημαντικό και στο οποίο βασιζόμαστε για τι δουλειέ μα είναι η κάρτα μνήμη. Κάρτε μνήμη λοιπόν, υπάρχουν πολλέ εκεί έξω. Εγώ εδώ και πάρα πολλά χρόνια όμω χρησιμοποιώ τι κάρτε μνήμη του ενό από του κορυφαίου κατασκευαστέ καρτών μνήμη, τη SanDisk. Ε, νομίζω ότι δεν έχω βάλει ποτέ στι μηχανέ μου άλλη κάρτα μίμηση, άλλη εταιρεία. Σαν disc και σαν disc και ξερό ψωμί, πάντα έλεγα. Και φυσικά, όποιο με ρωτούσε, πάντα του έλεγα ότι για μένα οι καλύτερε κάρτε μίμηση είναι οι σαν Έτσι. Και μάλιστα χρησιμοποιούσα αυτή τη σειρά εδώ, την Extreme Pro. Έτσι. Είναι οι πιο γρήγορε και οι επαγγελματικέ, τα έλεγα, κάρτε που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε. Ε, τόσα χρόνια λοιπόν και στο κατάστημα τα δούλευα ε, στο κ. Ρεπέλα στην Θεσσαλονίκη, έβλεπα. Και τι γίνεται με τι κάρτε, ποιε επιστρέφουν, ποιε έχουν μεγάλη πιθανότητα να βγάλουν πρόβλημα κτλ. Και είχα καταλήξει σε SunDisc. Και SunDisc εκ των υστέρων εξαγοράστηκε από τη Western Digital. Western Digital, μια τεράστια εταιρεία που παράγει σκληρού δίσκου και η αλήθεια είναι ότι τόσου υπολογιστέ που χρησιμοποιώ έχω μόνο Western Digital. <σομίως> Πάμε να δούμε όμω τι έπαθα. Τι μπορεί να έπαθα. Και δεν μιλάμε ότι μα πούλησε η κάρτα μνήμη και ότι πλέον δεν υπήρχαν τα αρχεία μέσα. Ευτυχώ δεν έγινε κάτι τόσο σοβαρό. Εννοείται βέβαια ότι αν μια κάρτα μνήμη σα βγάλει πρόβλημα το οτιδήποτε την αφήνετε στην άκρη, δεν την ξαναχρησιμοποιείτε, πλέον έχει χάσει την αξιοπιστία τη. Εγώ τι έπαθα όμω. Σε ένα ταξίδι που έκανα, στην 64 τη Fuji που χρησιμοποιώ, είχα μέσα δύο κάρτε μνήμη. Δύο Sandisk Extreme Pro 64. Προσπαθώντα λοιπόν να βγάλω τη μία για να τη βάλω στον υπολογιστή να δω τι έχω τραβήξει, βρήκα αντίσταση. Βρήκα αντίσταση την ώρα που πήγα να την τραβήξω. Και εκεί έκανα το πολύ μεγάλο λάθο, να βάλω μεγαλύτερη δύναμη και να τραβήξω τελικά την κάρτα η οποία βγήκε, αλλά με θύμα την υποδοχή τη κάρτα μνήμη, το card slot το οποίο χάλασε. Είδα τα πινάκια από μέσα να έχουν τεντωθεί και να έχουν βγει προ τα έξω. Φυσικά δεν μπορούσε να ξαναμπεί κάρτα μνήμη και φυσικά η κάμερα πρέπει να φύγει από μένα, να πάει στο service τη Fujifilm. 150 ευρώ η ζημιά, έτσι. Πάρα πολύ κακή ζημιά. Και φυσικά η κάμερα έκανε περίπου μία με μία μισή, δύο εβδομάδε. Δεν θυμάμαι ακριβώ πόσο για να ξαναρθεί στα χέρια μου. Γιατί έπρεπε να πάει στο εξωτερικό, να επισκευαστεί το card slot, να αλλάχθεί, Τι... Το αλλάξανε νομίζω. Και να έρθει πίσω στα χέρια μου. Γιατί την έπαθα αυτή τη ζημιά. Λοιπόν, δεν ξέρω γίνεται τα τελευταία χρόνια με τι κάρτε μήμη και ειδικά με τι αντίστοιχε θα μιλήσω γιατί εκείνε χρησιμοποιώ. Αλλά βλέπω ότι μάλλον η ποιότητα κατασκευή έχει πέσει προ τα κάτω όσον αφορά το πλαστικό. Έτσι, έχω παρατηρήσει ότι τον τελευταίο 1,5 χρόνο έχω μερικέ κάρτε μνημή που σπάνε στην άκρη. Εδώ. Να πω ότι δεν κάνω καμιά έτσι, χρήση βαριά, να τις βάζω κάτω και να τις κοπανάω. Βάζω την κάρτα στο, στο, card reader στον υπολογιστή μου και τη βγάζω. Και το αντίστοιχο στην μηχανή μέσα. Και φυσικά αυτές τις κάρτες με το που τις βλέπω ότι είναι σπασμένες δεν τις ξαναχρησιμοποιώ. Τις αφήνω στην άκρη. Βάζω και ένα μεγάλο χι και ξέρω ότι αυτές είναι προβληματικές. Ε, αυτό βέβαια με, στην αρχή με παραξένεψε και με προβλημάτισε. Γιατί λέω αυτέ οι κάρτε πώ γίνεται και σπάνε. Βέβαια, αν τι κάνει έτσι, είναι κάρτε που δείχνουν ότι αν βάλει πολύ πίεση θα σπάσουν. Επιπλέον είχα μία κάρτα μνήμη 30 διάρα, σαν Disc Extreme Pro και αυτή, η οποία το πλαστικό, εάν το, αν έβαζε δύναμη στο πλαστικό από τη μία πλευρά, φαινόταν σαν να πήγαινε να διαχωριστεί από το άλλο. Δηλαδή να ανοίξει τη μέση ακριβώ ε, σαν γαρίφαλο, να ανοίξει τη μέση ακριβώ η κάρτα μνήμη. Και εκείνη την έβαλα στην άκρη. Οκ, okay, όλα μέχρι εδώ λες ότι χρησιμοποιώ κάρτες μνήμης, χρησιμοποιώ συνεχώς, ότι οκ, okay, μπορεί να μην πρόσεξα και να την έσπασα και είχα μείνει εκεί. Πώς έπαθα τη ζημιά μου στην 6-4 η οποία μου κόστισε χρήματα και χρόνο. Αυτή η κάρτα μνήμης λοιπόν, από ό,τι θα δείτε δεν έχει κανένα σπάσιμο μπροστά, δεν φαίνεται πουθενά να έχει φύγει πλαστικό. Το κακό είναι ότι δεν φαίνεται, γιατί στην πραγματικότητα πίσω εδώ που είναι τα πινάκια, εδώ έχει φύγει ένα κομμάτι πλαστικού μεγάλο, το οποίο όμως κιόλας δεν έχει σπάσει να φαίνεται αλλά έχει σπάσει και έχει φύγει χωρί να είναι εμφανή η ζημιά που έχει πάθει. Προφανώ λοιπόν, πηγαίνοντα να βγάλω την κάρτα μνήμη, η εσοχή αυτή που έχει δημιουργηθεί κόντραρε πάνω στι επαφέ από μέσα του, της, του card slot και τραβώντα την προ τα έξω έκανα τη ζημιά. Λοιπόν. Χοντρή ζημιά. Ευτυχώ είχα το δεύτερο σλότ για να δουλέψω με τη δεύτερη κάρτα μνήμη. Γιατί αλλιώ θα είχα μείνει ξεκρήμαστο εκείνη τη στιγμή που έβγαλα την. Ε, και είχε πάθει ζημιά η υποδοχή τη κάρτα μνήμη. Ευτυχώ λοιπόν. Άρα εδώ πέρα είναι και ένα μεγάλο σύμμαχο κάμερα που έχει δύο υποδοχέ κάρτε μνήμη. Γι' αυτό λέγαμε και όταν είχαν πρωτοβγεί κάποιε κάμερε χωρί διπλό κάρτα κάρτ σλότ ότι θα σου χρειαστεί κάποια στιγμή. Εμένα τελικά μου χρειάστηκε. Το συμπέρασμα είναι πλέον ότι αποφάσισα να μην ξαναγοράσω σαν Disc Extreme Pro κάρτε μνήμη και γενικότερα σαν έχω πλέον αποφασίσει να πάω σε μια άλλη μάρκα και σε μια άλλη κάρτα μνήμη. Και ποια είναι αυτή η κάρτα μνήμη την οποία επέλεξα να χρησιμοποιήσω. Κάρτε μνήμη Sony, σειρά TAF. Έτσι. Αυτό καταρχήν να πω ότι δεν είναι σε καμία περίπτωση sponsor το βίντεο. Έτσι. Δεν έχω καμία σχέση με την Sony, ούτε η Sony μου τι έστειλε, τι αγόρασα κανονικά. Είναι πιο ακριβέ από τι Sandisk, αρκετά. Νομίζω ότι αν 20 κάτι κάνει μία Sandisk Extreme Pro 64, αυτή κάνει γύρω στα 40 κάτι, δηλαδή σχεδόν διπλάσια τιμή. Αλλά είναι μια κάρτα μνήμης που ισώνει, σου λέει ότι δεν σπάει με τίποτα. Και το βασικό είναι ότι εδώ πέρα πίσω τα πινάκια είναι ελεύθερα, δεν έχουν μικρά πλαστικά διαχωριστικά κτλ. Οπότε δεν φοβάσαι να μην σπάσει κάτι. Οπότε επέλεξα αυτήν. Αυτή την εταιρεία, αυτή τη μάρκα, έτσι. Η Sony είναι ένα πολύ παλιό κατασκευαστή και από του κορυφαίου κατασκευαστέ καρτών μήνυ ούτω ή άλλου. Άρα δεν είναι μια εταιρεία που ξέρω ότι ε, μπορεί να έχει θέματα. Είναι μια εταιρεία που είναι πολλά χρόνια στον χώρο και οι κάρτε τη δεν έχω ακούσει ποτέ να έχουν κάποιο πρόβλημα. Οπότε, σαν, ε, σαν και Extreme Pro, φεύγει και Sony tough σειρά έρχεσαι. Πλέον παίρνω μόνο αυτέ τι κάρτε και φυσικά. Τι υπόλοιπε κάρτε μου, τι άντρε που ήδη έχω, τι χρησιμοποιώ με περισσότερη προσοχή, δηλαδή πλέον δεν ψάχνω μόνο αν έχει σπασμένο κάτι ε, εδώ πέρα μπροστά στην πρόσωψη και φαίνεται, αλλά και πάω και πίσω και προσέχω εδώ που είναι τα πινάκια, ότι είναι όλα στη θέση του και ότι λειτουργούν σωστά. Και πάντα φροντίζω να βάζω με προσοχή τι κάρτε ούτω ή άλλω. Να πω εδώ για τη Sony ότι είναι και λίγο ελαφρώς, λίγο πιο παχιά, που σημαίνει ότι όταν την βάλετε είτε στο card slot τη κάμερα είτε στο card reader θα δείτε ότι θέλει μια. Θα θα, θα, θα θα νιώσω ότι έχει μια μικρή αντίσταση. Ότι σαν να... Αλλά δεν υπάρχει θέμα, το λέει μέσα και οι οδηγίε τη ίδια τη εταιρεία. Ότι θα νιώσουμε μικρή αντίσταση, αλλά η, η κάρτα αυτή μπαίνει κανονικά όπου μπαίνουν και οι υπόλοιπε SD. Αυτά λοιπόν σχετικά με τη ζημιά που έπαθα με την 64 και την κάρτα μνήμη. Ε, θα με ενδιαφέρε πάρα πολύ να ακούσω τη δική σα ιστορία, αν πραγματικά έχετε κάτι ανάλογο, παρατηρήσει κάτι αντίστοιχο στι κάρτε σαν Extreme Pro ή σε κάποια άλλη εταιρεία και πόσο σας δυσκόλεψε αν είχατε δηλαδή χάσει τη δουλειά σας, χάσατε αρχία που τα χρειαζόσασταν, αν τελικά είχατε μια μεγάλη ζημιά στην κάμερά σας και πόσο κόστισε αυτή, πόσο καιρό κανάτε να την πάρετε κτλ. Αυτά από μένα θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο και μεγάλη προσοχή στις κάρτες μνήμης λοιπόν παιδιά για να μην την πατήσετε κι εσείς όπως εγώ. Bye bye!